Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Με τις αλλαγές στο αφορολόγητο όριο ξεκίνησαν ήδη σήμερα το πρωί οι διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες σε τεχνικό επίπεδο. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, διευθυντής του insider.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νέντα, και καλή σαρακοστή. Πραγματικά είχαμε την επιστροφή των θεσμών μετά τη συμφωνία στο Eurogroup και ήδη ξεκίνησαν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Πρώτο μενού στο σαρακοστιανό τραπέζι το αφορολόγητο και μένει να δούμε πόση νησία θα χρειαστεί να κάνουμε, καθώς το σίγουρο είναι ότι θα μειωθεί. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα μιλάει για μείωση από το 19. Το άλλο όμως που φαίνεται ότι επανέρχεται πιο δυναμικά στο τραπέζι μιλάει για κλιμακωτή μείωση στο αφορολόγητο, κάπου ένα κομμάτι δηλαδή από το 2018 και το υπόλοιπο από το 2019. Σε κάθε περίπτωση πάντως το τι θα γίνει θα αποτελεί, είναι ένα κομμάτι στο μενού της ευρύτερης διαπραγμάτευσης που θα γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Τώρα ως προς το τι θα γίνει τη μέλη γενέσεις. Στην κυβέρνηση υπάρχουν δύο βασικά σενάρια. Το ένα είναι ότι θα επιδιώξουν να κλείσουν την αξιολόγηση σχετικά γρήγορα και εν συνεχεία καλή την πίστη να συμφωνήσουν για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Αν γίνει αυτό το σενάριο, μπορεί να προλάβουν να γίνουν κάποια πράγματα ακόμα και μέχρι το Eurogroup της 20ης Μαρτίου. Okay. Πιο δύσκολο, το πιο εύκολο και το πιο λογικό είναι στο Eurogroup της 7ης Απριλίου να έχουν, να έχουν γυρίσει τα τεχνικά κλιμάκια, να έχουν συσκεφθεί, να επανέλθουν, να γίνουν οι ενδιάμεσες ψηφοφορίες που χρειάζονται από την Ελληνική Βουλή και να έχουμε μια ολοκλήρωση αξιολόγηση 7 του Απρίλη. Υπάρχει και το άλλο σενάριο όμως που λέει ότι θα χρειαστεί μια λύση πακέτο που περιλαμβάνει και τα μέτρα προφανώς, αλλά και τα μεσοπρόθεσμα για το χρέος και την ποσοτική χαλάρωση. Και εκεί πάμε, πολύ δύσκολα θα βγει τον Απρίλιο, αλλά μετά πάμε για Μάιο. Το βέβαια το θέμα είναι ουσιαστικά το πόσο πίσω είναι διατεθειμένη να κάνει η κυβέρνηση. Κακά τα ψέματα, από τη στιγμή που μπήκε σε αυτή τη διαπραγμάτευση, είναι σίγουρο ότι κάτι θα δώσει. Φάνηκε ούτως ή άλλως και από το ότι υπόθηκε στο Eurogroup. Θα δώσει, αλλά περιμένει και να πάρει. Ακριβώς αυτό είναι. Είναι το αλυβερίσι. Έχουμε δεσμευτεί για αυτό το δημοσιονομικά ουδέτερο. Σημαίνει ότι ναι, κάποιοι θα χάσουν, από την άλλη όμως και κάποιοι θα κερδίσουν.